Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing βίντεο από το κανάλι Καφρο Gamers. Στο σημερινό βίντεο θα κάνω unboxing και review ένα ποντίκι από τη Razer που μόλις κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και πρόκειται για το Razer Basilisk. Το Razer Basilisk είναι ένα mouse που εστιάζει την απόδοσή του πάνω στα FPS games και φέρνει καινούργια χαρακτηριστικά που δεν έχουμε ξαναδεί σε προηγούμενα ποντίκια της Razer. Ας περάσουμε στο unboxing του ποντικιού. Αξίζει να τονίσω ότι περίμενα αρκετό καιρό ένα τέτοιο ποντίκι από τη Razer, καθώς συνδυάζει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία θα διευκολύνουν την αξιοθαύμαστη εμπειρία μου σε παιχνίδια όπως το CSGO και γενικά τα FPS games. Ανοίγοντας τη συσκευασία λοιπόν, το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε είναι το ίδιο το mouse μέσα σε μια χάρτινη συσκευασία με ένα προστατευτικό πλαστικό. Και φυσικά οι οδηγίες χρήσης και το καλωσόρισμα στο gaming community της Razer, που αυτά συνοδεύονται με ένα ζευγάρι αυτοκόλλητα με το λογότυπο της εταιρείας που εκπροσωπούν τη σειρά Chroma. Και φυσικά θα στολίσουν το ψυγείο του γήπα που γύρισε όλα αυτά τα πλάνα και πρέπει να ανταμευθεί αναλόγως. Γενικά η Razer έχει βγάλει αρκετά ποντίκια τα οποία αποτελούν εξαιρετική επιλογή για gaming καταστάσεις, αλλά το συγκεκριμένο όπως είπα πριν δίνει παραπάνω έμφαση στην απόδοσή του στα FPS games. Και ειδικά με το hype που έχουν μαζέψει παιχνίδια όπως το Players Unknown Battlegrounds, οι gamers θα στραφούν σε πιο προσεγμένα ποντίκια όπως αυτό για να έχουν maximum απόδοση μέσα στα match. Εμένα προσωπικά αυτό το mouse θα με βολέψει αρκετά στο CSGO καθώς διαθέτει DPI Clutch στη θέση του αντίχειρα, το οποίο επιτρέπει την άμεση αλλαγή ανάμεσα σε custom DPI. Επίσης αξίζει να αναφέρω ότι έχει αντιολισθητική λαστιχένια επένδυση στις άκρες και η ροδέλα πέρα από την καλή επένδυση υποστηρίζει και την αλλαγή αντίστασης από το πίσω μέρος του ποντικιού. Η κεφαλή USB έχει κλασική πράσινη λεπτομέρεια και το καλώδιο είναι ενισχυμένο για περίπτωση με κακομεταχείρισης. Το DPI Clutch συνδέεται μαγνητικά και έχει δύο ανταλλακτικά. Το ένα είναι πιο μικρό σε μήκος και έχει ακριβώς το ίδιο κλικ με το προηγούμενο και το άλλο είναι ένα λαστιχένιο καλυματάκι για να καλύπτει το κενό. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, υπάρχει δυνατότητα να ρυθμίσουμε την αντίσταση της ροδέλας και να αλλάξουμε την αντίσταση σε χαμηλή ή υψηλή. Ακούστε τη διαφορά. Εν τέλει, θα πέσουν πολλά χεντίδια με αυτό το mouse και το προτείνω σε όποιον θέλει να δώσει άλλη όψη στο FPS gameplay. Είμαι ο Καφρο Gamer και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.